Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην αυριανή μεγάλη 24ωρη απεργία του Δημοσίου απευθύνει μέσω του ΦΛΕΣ ο πρόεδρος της ΑΔΔΗ Γιάννης Πάιδας, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο σταθμό μας για τους λόγους της κινητοποίησης αλλά και για τα διαχρονικά αιτήματα του κλάδου. Η 24ωρη απεργία έχει προκηρύξει για αύριο η ΑΔΔΗ διαμαρτυρόμενη για το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και με την εκτελεστική της επιτροπή να προειδοποιεί πως σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμένει στην προώθηση και την ψήφιση του νομοσχεδίου θα προχωρήσει σε απεργική κλιμάκωση. Σημειώνεται ότι στην αυριανή μεγάλη κινητοποίηση θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων δάσκαλοι και καθηγητές, καθώς και οι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Πρέπει να πούμε ότι στην προηγούμενη εκτελεστική επιτροπή της Τρίτης που μας πέρασε αποφασίσαμε την 24ωρη απεργία πανδημοσιοπαλική από την ΑΔΔΗ μαζί με το εργατικό κέντρο της Αθήνας. Η απεργία αυτή γίνεται για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο το οποίο επίκειται να καταθέσει η κυβέρνηση και αφορά αρκετές αλλαγές τις οποίες γίνονται για τις εργασιακές σχέσεις καθώς και για μερικές αλλαγές που γίνονται στο συνδικαλιστικό νόμο. Τώρα μπορεί το πλαίσιο αυτό και οι αλλαγές οι οποίες γίνονται ειδικά στις εργασιακές σχέσεις να μην αφορούν την ΑΔΔΗ, όμως η ΑΔΔΗ σε ένδειξη κοινωνικής συμμετοχής, γιατί δεν είμαστε μόνο εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, αλλά είμαστε έτσι και μια συνομοσπονδία η οποία είναι, ζει και κινείται καθημερινά. Εξάλλου, ελάχιστοι από την οικογένειά μας ή από το περιβάλλον μας είναι δημόσιοι υπάλληλοι, περισσότεροι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οπότε μας αφορά και εμάς αυτό το πολυνομοσχέδιο και αλλαγές οι οποίες πρόκειται να γίνουν και γι' αυτό το λόγο σε ένδειξη συμπαράστασης αλλά και άμεσης αντίληψης και συμμετοχής στις αλλαγές αυτές που μπορούν να αποβούν εις βάρος των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα προκηρύξαμε στην απεργία. Φυσικά αυτό έτσι σε συνδυασμό πάντα με τα δημοσιοπαλλικά αιτήματα, τα κέρια δημοσιοπαλλικά αιτήματα τα οποία είναι φλέγοντα και τα οποία είναι απόρρια των τελευταίων 8-9 χρόνων μνημονιακών μέτρων. Δηλαδή, εκτός από τα εργασιακά και τον συνδικαλιστικό νόμο, έχουμε τις πάγιες επιδιώξεις μας, οι οποίες είναι η επαναφορά, η επανανομοθέτηση του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος περικόπηκε βία από την 1η-1η του 2013, με ένα νόμο, με τον νόμο 4093 και σε μία μέρα οι δημόσιοι υπάλληλοι έχασαν το 1/7 των αποδοχών τους. Είναι η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού, ο οποίος όπως όλοι ξέρουμε έχει στερήσει μέχρι και 40-50% της συντάξης από τους εργαζόμενους συνταξιούχους μάλλον της πατρίδας μας. Είναι ο νόμος που για τα βαρέα και ανθυγινά επιδόματα που αφορούν περίπου 90-95.000 εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και πάνω απ' όλα είναι και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε κοινές οργανικές θέσεις και υπηρεσίες του δημοσίου που όπως ξέρετε η υποστελέχωση είναι τεράστια, με πρώτο και κύριο να αναφέρω το παράδειγμα της λειτουργίας της δημόσιας εκπαίδευσης που άρχισε μόλις πριν από 2 εβδομάδες και που για να λειτουργήσει το δημόσιο σχολείο αναγκάστηκε η κυβέρνηση να προσλάβει άμεσα 20-21.000 αναπληρωτές για να μπορέσει να ξεκινήσει η λειτουργία των σχολείων. Φυσικά και δεν γίνεται λόγος και για το χώρο της υγείας, όπου και εκεί είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε επιστημονικό και υγειονομικό προσωπικό που αγγίζουν και εκεί περίπου τις 20.000. Αυτό και άλλα δημοσιοπαλλικά αιτήματα δευτερεύουσης σημασίας είναι ο λόγος κήρυξης αυτής της 24ωρης απεργίας μαζί με το εργατικό κέντρο και τη συγκέντρωση που θα γίνει αύριο 11 η ώρα στην πλατεία Κλαθμών. Κάλεσμα στους πολίτες της περιοχής να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει για την 1η Οκτωβρίου το Συνδικάτο Εργαζομένων και Εργατοτεχνητών στην Ενέργεια, απευθύνει ο πρόεδρος του Πέτρος Ταταρίδης. Το συλλαλητήριο θα γίνει στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε, εν ώψη και των εξελίξεων στη ΔΕΗ για την λεγόμενη μεταλιγνητική περίοδο, πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις ιδιαίτερα στην περιοχή αλλά συνολικά για όλο το λαό θα είναι δραματικές και μάλιστα πολύ γρήγορες. Επίσης θέλουμε να πούμε στον λαό της περιοχής ότι αυτή η μεταλιγνητική περίοδος ούτε θα είναι ομαλή, θα είναι βία και φυσικά δεν θα είναι δίκαια.
θα είναι οι εξελίξεις τόσο ραγδαίες και τα αποτελέσματά τους τόσο αρνητικά, που πραγματικά θα κάνουν την περιοχή αγνώριστη, τους εργαζόμενους θα τους φέρουν σε χειρότερη θέση. Και φυσικά είδαμε μια γεύση από το προηγούμενο διάστημα με τις μεγάλες ανατιμήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε από την αρχή είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση ο λαός πληρώνει το μάρμαρο. Ενώ ο Υπουργός ο ίδιος λέει ότι στην ουσία το μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό που έχει δημιουργήσει το τεράστιο πρόβλημα, παίρνοντας στην ουσία τζάπα ρεύμα μέσα από τα ΝΟΜΕ που είναι 600 εκατομμύρια, μέσα από τις ανταλλαγές ρεύματος που είναι επίσης πολλά εκατομμύρια, χρεώνουν για μια φορά ακόμα τη ζημιά στο λαό. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ένα δεύτερο, επικαλούνται το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή η πέμπτη μονάδα που είναι η πιο σύγχρονη, η οποία θα έλεγα μειώνει στο ελάχιστο τους ρήπους, αυτή κινδυνεύει να μην λειτουργήσει, να μην μπει δηλαδή στο σύστημα. Δείχνει δηλαδή ότι δεν πονάνε το περιβάλλον, αυτό που έχουν στο μυαλό τους είναι τα κέρδη. Εμείς σαν Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνητών στην ενέργεια, σε συνδυασμό μαζί με τα εργασιακά ζητήματα που θα επιδεινωθεί, θα χειροτερεύσει η κατάσταση των εργαζόμενων και σε ό,τι έχει να κάνει τα εργασιακά και σε ό,τι έχει να κάνει τα μισθολογικά, θα είναι ακόμα χειρότερη, ακόμα πιο δραματική η κατάσταση. Αλλά και με πραγματικά πόνο και ευαισθησία στο περιβάλλον και πραγματικά με τα ζητήματα που έχουμε και με τις μετεκαταστάσεις και την τηλεθέρμανση, παίρνουμε πρωτοβουλία να καλέσουμε όλο το λαό της περιοχής στο συλλαλητήριο στις 1 του μήνα στην κεντρική πλατεία της Τολεμαΐδος. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να το θέσουμε ως πλαίσιο. Το δεύτερο είναι να δει πραγματικά σε αυτή την καμπή της μετάβασης περιοχής ποιος κρατάει και ποια στάση. Έχουμε από τη μια την πλειοψηφία του συνδικαλιστικού κινήματος που συμφώνησε στην απελευθέρωση αγοράς της ενέργειας. Έβαλε τη σφραγίδα του πραγματικά στις εξελίξεις, αυτές τις αρνητικές εξελίξεις για την περιοχή. Να δει πραγματικά τι στάση κρατάνε οι δήμαρχοι, η περιφέρεια και η παρουσία τους, θα έλεγα, σε αυτό το συνέδριο για τη μεταλιγνητική περίοδο και για την μετάβαση, όπως τη λένε, η παρουσία τους εκεί υποδηλώνει με έμεσα πλήσα φως τη συμφωνία τους και η διαφωνία τους είναι με το τι θα πάρει η περιοχή. Αυτά που θα πάρει είναι πολύ λιγότερα με αυτά που θα δώσει και θα χάσει. Γι' αυτό εδώ το έχουν πει και όλοι οι καλεσμένοι που είχαν από όλη την Ευρώπη, που έμεσα πλήσα φως παραδέχτηκαν ότι ακόμα και τώρα μετά από 30 χρόνια σε πολλές περιοχές οι εξελίξεις είναι ακόμα αρνητικές και δεν μπόρεσαν να συνέλθουν. Αυτό είναι το μήνυμα. Να αντισταθεί, να μην επιτρέψει να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και ενωμένοι οι φορείς, οι εργαζόμενοι, συνολικά όλος ο λαός, να είναι σε ένα μέτωπο που να λέει ρεύμα φτηνό ΔΕΗ για το λαό. Και αυτό όσο μπορεί να γίνει εφικτό μέσα σε αυτό το άθλιο κοινωνικό σύστημα που ζούμε, να αποσπάσουμε ό,τι κατακτήσεις μπορεί να αποσπάσουμε και πολλές φορές έχει γίνει και πραγματικά έχουν αποσπαστεί κατακτήσεις που ακόμα κρατιούνται και μέχρι σήμερα, και να προσπαθήσουμε πραγματικά να γίνει η περιοχή μας να μπει σε ένα πλαίσιο ανθρώπινης διαβίωσης και με τους εργαζόμενους ψηλά το κεφάλι. Με τους εργαζόμενους που να απολαμβάνουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, που να απολαμβάνουν μισθούς, που να μπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους που είναι πολλές, αλλά και μπορούν να ικανοποιηθούν, και φυσικά να δούμε και όλα τα άλλα ζητήματα που απασχολούν τον λαό της περιοχής. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε τώρα στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα που έγινε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Αθήνα. Ο κύριος Κουτσούμπας έκανε λόγο για επίθεση στα λαϊκά στρώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων και κατηγόρησε την κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη 45χρονη πορεία του φεστιβάλ, στην προετοιμασία του που γίνεται υπόθεση χιλιάδων νέων και στα γερά του θεμέλια. Για επίθεση στα λαϊκά στρώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων κατηγόρησε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του στην κεντρική εκδήλωση του 45ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι στο Ήλιον.
Πιο συγκεκριμένο, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι 2 μήνες μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία μπήκε με φόρα, αποφασισμένη να τελειώνει με τις αντιλαϊκές εκκρεμότητες που άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και απόδειξη είναι πως το βαρέλι των αντιλαϊκών μέτρων δεν έχει πάτο. Συνεχίζει να γεμίζει, να φορτώνει νέα βάρη στο λαό, γιατί αυτό απαιτούν τα ιερά κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών, η ένταση της εκμετάλλευσης, το άνοιγμα των νέων πεδίων για επενδύσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί από το χέρι της νέας γενιάς περνούν πολύ περισσότερα από όσα προσπαθούν οι υπερασπιστές του καπιταλιστικού συστήματος να την πείσουν. Κάθε νέος και νέα που αισθάνεται απέχθεια απέναντι στη σημερινή βαρβαρότητα έχει τη δική του θέση στην πάλη μαζί μας, με το βλέμμα καρφωμένο στην αλλαγή, στη νέα κοινωνία που έχουμε ανάγκη. Γιατί είναι τελικά αλήθεια αυτό που έγραψε ο πρωτοπόρος ποιητής της Επανάστασης, ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι, ότι εμείς, ο καθένας από μας, κρατάμε μέσα στη γροθιά μας τους κινητήριους οι μάντες του σύμπαντος. Ο καπιταλισμός είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, 2 μήνες μετά τις εκλογές, και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η Νέα Δημοκρατία μπήκε με φόρα αποφασισμένη να τελειώνει με τις αντιλαϊκές εκκρεμότητες που άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. Απόδειξη πως το βαρέλι των αντιλαϊκών μέτρων δεν έχει πάτο. Συνεχίζει να γεμίζει, να φορτώνει νέα βάρη το λαό μας, γιατί αυτό απαιτούν τα ιερά κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών, η ένταση της εκμετάλλευσης, το άνοιγμα των νέων πεδίων για επενδύσεις. Αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος, ένα κράτος δηλαδή στην υπηρεσία της εκμεταλλευτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης, μέχρι το νέο αναπτυξιακό νόμο που καταργεί τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, δίνει ένα ακόμα χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, χαρίζει νέα προκλητικά προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η Νέα Δημοκρατία παραδίδει μαθήματα ταξικής πολιτικής. Τα νέα σχέδια καταστολής του εργατικού και λαϊκού κινήματος που επεξεργάζεται, με τις εξαγγελίες για ομή παρέμβαση του κράτους και της εργοδοσίας στα σωματεία, ομολογούν ότι η εχθρική για το λαό πολιτική πάει χέρι-χέρι με την εργοδοτική τρομοκρατία, την κρατική καταστολή, για να επικρατεί σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, στους χώρους μόρφωσης. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα γέννημα θρέμα του κεφαλαίου, αυτό που λέμε ένα κλασικό αστικό κόμμα. Και αν σήμερα μπορεί με τόση ευκολία να προβάλλει αυτό το πιο αυταρχικό αντιδραστικό τύπο διακυβέρνησης, μπορεί να το κάνει γιατί έχει προηγηθεί και η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ. Με λίγα λόγια, η Νέα Δημοκρατία περπατάει πάνω στα κόκκινα χαλιά που της έχει στρώσει πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος συκοφάντησε αριστερές αξίες και ιδανικά? Ποιος υπονόμευσε τον όποιο ριζοσπαστισμό υπήρχε? Ποιος νομιμοποίησε τα μνημόνια, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέπλυνε τον ΝΑΤΟ, τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό? Ποιος τελικά ακύρωσε θετικά αντανακλαστικά που υπήρχαν στο λαό και επέτρεψε στη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται σήμερα με τη σημαία της σιδερένιας πυγμής στην εφαρμογή της στρατηγικής που έχει ανάγκη το κεφάλαιο? Δεν υπάρχει τομέας που ο ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει στρώσει το έδαφος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
για να ξεδιπλώσει αυτή την αντιδραστική της πολιτική. Τα γεγονότα είναι πολλά και πεισματάρικα. Τα δωράκια του Μητσοτάκη στο κεφάλαιο έρχονται να προστεθούν στα αντίστοιχα του Τσίπρα, όπως είναι η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα των μετοχών, η επίθεση της Νέας Δημοκρατίας στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, στις συλλογικές συμβάσεις, αποτελεί συνέχεια του απεργοκτόνου νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού με τους τρεις πυλώνες που έχει προαναγγείλει η Νέα Δημοκρατία έρχεται να συμπληρώσει το νόμο λεμιτόμο του Κατρούγκαλου. Με επιφυλάξεις και προβληματισμούς δέχθηκαν την πρόταση του Γιώργου Κασαπίδη για τη δίκαιη μετάβαση η Μαρία Σπυράκη και ο Σωκράτης Φάμελος που έδωσαν το παρόν στο Ενεργειακό Συνέδριο των Κύλων. Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε την πρωτοβουλία του για το αύριο της περιοχής που θα στηρίζεται, όπως είπε, στις τεχνολογίες υδρογόνου μέσω φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, τόσο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασαν τις ενστάσεις τους όσον αφορά τους τρόπους χρηματοδότησης του έργου, αλλά και το χρόνο υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου που θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες στις Βρυξέλλες. Σαφείς αποστάσεις από την πρόταση του Γιώργου Κασαπίδη όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας πήραν η Μαρία Σπυράκη και ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου που έγινε στην Κοζάνη για την μετάβαση των Βαλκανίων στην καθαρή ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε το σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής για τη δίκαιη μετάβαση που θα στηρίζεται στις τεχνολογίες υδρογόνου και το οποίο θα κατατεθεί μέσα στον Οκτώβριο στη Σύνοδο των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, τόσο οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο Τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης αλλά και του χρόνου υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Θα ήθελα μια σύντομη ενημέρωσή σας σχετικά με μια πρωτοβουλία η οποία είναι των τελευταίων εβδομάδων, έχει πάρει το φως δημοσιότητας, κρατάει αρκετά χρόνια πριν, σχετικά με το υδρογόνο, την τεχνολογία του υδρογόνου, όπου έχουμε πάρει το πράσινο φως την περασμένη εβδομάδα από την ελληνική κυβέρνηση, από το γραφείο του Πρωθυπουργού, για να προχωρήσουμε ως χώρα, διά της Δυτικής Μακεδονίας, στην κατάθεση μιας προτάσεως ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος με έδρα εδώ τη Δυτική Μακεδονία. Θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, κύριε Φάμελε, δεδομένου ότι εκπροσωπείτε και τον τομέα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεδομένου ότι έχουμε την στήριξη της κυβέρνησης, εάν θα στηρίξετε αυτή την προσπάθεια ώστε εδώ ουσιαστικά να γίνει να κατατεθεί αυτή η πρόταση η οποία θα παρουσιαστεί στις 9 Οκτωβρίου στη Σύνοδο των Περιφερειών στις Βρυξέλλες και είναι μια πρωτοβουλία δικιά μας που μας υποστηρίζει και μας οργανώνει η ομάδα του κ. Χατζημαρκάκη που είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υδρογόνου μαζί με τους επιστήμονες, τους αντίστοιχους του Δημοκρίτου και εδώ επιστήμονες της περιοχής. Θα ήθελα λοιπόν και τη δικιά σας θέση σε αυτή την πρωτοβουλία και προσπάθεια που κάνει η Δυτική Μακεδονία και η χώρα ουσιαστικά, ώστε η πρόταση που θα κατατεθεί να τύχει της έγκρισης μεταξύ 8 άλλων προτάσεων, οι οποίες θα συγκροτηθούν από επιμέρους χώρες μέλη της Ευρώπης. Εμείς θα είμαστε εταίροι με τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Δανούς, και πιθανόν να είναι και άλλη μια χώρα, όπως λέει ο κ. Χατζημαρκάκης. Θα ήθελα λίγο την δική σας θέση. Από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο ζητάτε τα λεφτά και με ποια μορφή? Από το Πράσινο Ταμείο, είναι η πρωτοβουλία της DG Κλίμα και υπάρχουν κατά τα λεγόμενα του κ. Χατζημαρκάκη 13 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή στα ταμεία τα συγκεκριμένα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι και η κυρία νέα πρόεδρος της Επιτροπής στην παρουσίαση των προτάσεων, όπου και ο ίδιος θα παραστώ για να παρουσιάσω την πρόταση αυτή που χωρά τη Δυτική Μακεδονία. Προσέξτε, εγώ έχω και νομίζω μέσα στην αίθουσα αρκετούς συναδέλφους και φίλους μου που ήμασταν μαζί στο Πανεπιστήμιο, στο Τεχνικό Επιμελητήριο και δουλεύουμε στα θέματα του υδρογόνου. Και επίσης είχα και εγώ συμμετάσχει στο παρελθόν σε project υδρογόνου όταν ήμουν στην αναπτυξιακή. Έχω επισκεφτεί και μονάδες πριν 10 και χρόνια στην Ιταλία. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να ανοίξω μια συζήτηση για το υδρογόνο.
από την άποψη ότι πρέπει να είναι λίγο ξεκάθαρο ότι το υδρογόνο είναι ένα νέο ενεργειακό μέσο, παραμένει καινοτόμο, χωρίς το μεγάλο επαγγελματικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα που φανταζόντουσαν κάποιοι πριν από 10-12 χρόνια, αλλά παραμένει σε αυτή τη γραμμή. Έχει κάποια ζητήματα εμπορίας, διακίνησης και εφαρμογών ακόμα ανοιχτά, τα οποία δεν θέλω να τα σχολιάσω, αυτά που είπατε σχετικά με τον ΤΑΠ και τη μεταφορά του. Είναι νομίζω ένα πολύ πολύ επόμενο βήμα. Ας μην ανοίξει τέτοια συζήτηση, γιατί καλό είναι να μιλάμε για πράγματα που η περιοχή μπορεί να τα έχει ως αποτέλεσμα σύντομα. Γιατί η δίκαιη μετάβαση είναι και βίαιη. Μάλλον η μετάβαση μπορεί να γίνει βίαιη και όχι δίκαιη, και μας ενδιαφέρει να βρούμε πολύ πιο συγκεκριμένες λύσεις. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Περιφερειάρχη, θέλω να σας βάλω και εγώ δύο ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο ρημάζουν και προχωρούν τα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα quick wins. Στις γρήγορες νίκες που μπορούν να δώσουν μια ανάσα στους ανθρώπους, να βρουν δουλειά στους ανθρώπους και να βοηθήσουν τις οικογένειες των ανθρώπων. Εν συνεχεία, ο κ. Κασαπίδης ανέβηκε στο βήμα του Ενεργειακού Συνεδρίου, αναλύοντας περαιτέρω την πρότασή του που θα στηρίζεται, όπως είπε, σε φωτοβολταϊκά ισχύος 1 γιγαβάτ, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να γίνει γρήγορα εφαρμόσιμη. Πάντως, ακόμη και μετά την αναλυτικότερη παρουσίαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, οι εκπρόσωποι Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ διατήρησαν τις επιφυλάξεις τους. Είδα ο ίδιος με τα μάτια μου άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκεί στην Λιόν να παρουσιάζουν εκπληκτικά επιτεύγματα ενεργειακών τεχνολογιών και εξελίξεων, μεταξύ αυτών και του υδρογόνου. Και μου έκανε εντύπωση και από τότε επίσης πλέον απόλυτα ότι είναι μία διέξοδος για τη Δυτική Μακεδονία, πριν ακόμα μπούμε ούτε καν στην κουβέντα της κρίσης για την περιοχή. Από το 2007, σας είπα, ήταν τα πρώτα ρεθίσματα, το 2014 ήταν οι πρώτες αποδείξεις. Όταν λοιπόν ο Δήμαρχος Αμβούργου, ο νυν Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, παρουσίαζε 82 λεωφορεία να κινούνται με υδρογόνο στο Αμβούργο, εγώ είπα τότε ότι αυτό το project μπορεί να γίνει και στη Δυτική Μακεδονία. Και πώς να μπούμε όχι μόνο σε αυτή την τεχνολογία, αλλά να μπούμε και στην συμπαραγωγή αυτού του εξοπλισμού, γιατί εκεί είναι η θέση εργασίας. Το υδρογόνο, το πράσινο υδρογόνο, το καθαρό υδρογόνο, το zero carbon υδρογόνο, είναι από τις ανανεώσιμες πηγές. Στείλουμε ένα φωτοβολταϊκό, παράγεται με ηλεκτρόλυση το υδρογόνο και η θέση εργασίας είναι μετά. Είτε στην χρήση είτε στην εμπορία. Αλλά οι πολλές θέσεις εργασίας είναι στον εξοπλισμό που θα αξιοποιεί ή το υδρογόνο, είτε αφορά μεταφορικά μέσα, αυτοκίνητα και κυρίως φορτηγά, είτε αφορά λέβητες που θα καίνουν υδρογόνο για να δίνουν ενέργεια και κίνηση και θερμότητα στις βιοτεχνίες ή τις βιομηχανίες παραγωγής, ακόμα και στις χημικές βιομηχανίες. Και αυτό που είναι το ζητούμενο, και μάλιστα είναι, να πω και ένα σχεδιασμό που υπάρχει, άλλωστε θα το συζητήσουμε σύντομα κιόλας και τοπικά εδώ δημοσίως και στα θεσμικά όργανα, προγραμματίζεται μία σειρά επισκέψεων δικών μου σε σημεία όπου το υδρογόνο έχει εφαρμοστεί σε βιομηχανική κλίμακα, ώστε να δούμε πώς το Τυρόλο της Αυστρίας έχει βάλει σαν στόχο το 2030 το 50% της οικονομίας της περιφέρειας αυτής να είναι πράσινη από το υδρογόνο και το 2050 να είναι 100% από το υδρογόνο. Πώς έχουν συμφωνήσει με μεγάλη βιομηχανία κατασκευής φορτηγών αυτοκινήτων να κατασκευάζονται εκεί τα φορτηγά αυτοκίνητα στο Τυρόλο, και πώς έχουν πετύχει άλλη μία τέτοια εισαγωγή της τεχνολογίας του υδρογόνου στην Ολλανδία, σε μία αντίστοιχη περιφέρεια της Ολλανδίας, όπως επίσης και στο Αμβούργο, όπως το προανέφερα. Άρα ήδη έχουμε ξεπεράσει, αγαπητή Μαρία, από το στάδιο του πειραματισμού σε αυτή την τεχνολογία, έχουμε μπει πλέον σε εφαρμογές. Άρα δεν είναι μια μελλοντική εφαρμογή που μπορεί να λάβει η χώρα στη Δυτική Μακεδονία. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι με ένα γιγάντιο πρόγραμμα όπως αυτό που θα καταθέσουμε, για να δώσω και κάποια στοιχεία, πρόκειται να κατατεθεί πρόταση που να περιλαμβάνει υποδομές 1 γίγα φωτοβολταϊκού, ναι, όντως είναι εκπληκτικό, κατά πέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουν το ελάχιστο όριο, αγαπητέ Υπουργέ, το ελάχιστο όριο βάζουν το 1 γίγα για να εγκριθεί μια τέτοια πρόταση. Καταθέτει άλλη χώρα 3 γίγα με ανεμογεννήτριες. Η ομάδα που συμμετέχει και η Ελλάδα, διά του κ. Χατζημαρκάκη, επεξεργάζεται πρόταση για 1 γίγα βατ φωτοβολταϊκά, και θα ολοκληρωθεί αυτή η πρόταση μετά και τις τελευταίες διαβουλεύσεις εδώ με ανθρώπους του υδρογόνου και με υποδομές παραγωγής υδρογόνου από βιομάζα, όπου εκεί είναι ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας.
ώστε να παράγει τη υδρογόνο εδώ που έχουμε πλεονεκτήματα ως προς τον ήλιο, ως προς το κλίμα, ως προς τα νερά, ως προς το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που μπορούν με κατάλληλη κατάρτιση και μετεκπαίδευση να προσανατολιστούν σε αυτή τη νέα τεχνολογία και να δώσουμε κίνητρα και να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα του ανθρώπινου δυναμικού που θα έχουμε εδώ και έχουμε στην περιοχή μας, ώστε να προσελκύσουμε βιομηχανίες παραγωγής οχημάτων, μεγάλων οχημάτων, βιομηχανίες παραγωγής θερμικών μηχανών που επεξεργάζονται την αρχική πρώτη ύλη βιοαέριου ή βιομάζα για παραγωγή θερμότητας και υδρογόνου και άλλων τέτοιων καινοτόμων προϊόντων που θα παράγονται σε βιομηχανική κλίμακα εδώ, γιατί ο στόχος είναι το κενό που θα αφήσει η συρρήκνωση της βιομηχανικής παραγωγής της ΔΕΗ να καλυφθεί πάλι με μέγεθος βιομηχανικής παραγωγής. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ούτε ο τουρισμός, ούτε η γεωργία, ούτε η μικρή βιοτεχνία μπορεί να καλύψει τις 12.000 χαμένες θέσεις εργασίας που θα προκύψουν το αργότερο μέσα στην επόμενη δεκαετία. Τα μεγέθη που αναφέρατε τώρα, δεν τα ήξερα, όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά και την εγκατεστημένη ισχύ, χρειάζονται να μας τα δώσετε και λίγο παραμετροποιημένα. Δηλαδή, μην αρχίσω τώρα την κουβέντα, γιατί δεν μπορώ τώρα να προσδιορίσω όλα τα χαρακτηριστικά χώρου, επενδύσεων, τεχνολογίας. Ας φτιάξετε αυτό που είπατε, δηλαδή μια αρχική παραμετροποίηση. Θα σας χρειαστεί έτσι κι αλλιώς στις συναντήσεις των Βρυξελών, για να καταλαβαίνουμε κι εμείς το πραγματικό μέγεθος. Γιατί τώρα άκουσα και την εγκατεστημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών, δεν μπορούσα να ξέρω αυτά τα θέματα. Σας είπα πάντως ποια είναι η γενική εξέλιξη του υδρογόνου και η Μαρία νομίζω είπε. Κρατάμε πάντως το σημαντικό ότι πρέπει να βρούμε τον άξονα της χρηματοδότησης και να κατοχυρωθεί πολιτικά στις Βρυξέλλες. Γιατί αλλιώς νομίζω δεν έχουμε με ποιον να συνομιλήσουμε. Αυτή η συζήτηση είναι σημαντική. Εγώ θα επιμείνω στο εξής, κύριε Περιφερειάρχα, και μου επιτρέπετε. Είναι πολύ σημαντικό κανείς να έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα και μάλιστα τόσο μεγαλεπίβολο. Είναι εξίσου σημαντικό όμως, και θέλω να με ακούσετε σε αυτό, αυτό να συνδυάζεται με γρήγορες νίκες. Θα πρέπει δηλαδή ταυτόχρονα και παράλληλα με αυτό που θα κάνετε και που εύχομαι να πάει εξαιρετικά καλά και να είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφετε και να υπάρχουν δυνατότητες για τέτοιου είδους γιγαντιές χρηματοδοτήσεις. Ταυτόχρονα, και αυτό, να δίνει, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει βάθος χρόνου. Οι άνθρωποι όμως χρειάζονται την επόμενη μέρα το πρωί που θα ξυπνήσουν να πάνε σε μια δουλειά. Και από αυτή τη δουλειά να πάρουν χρήματα και να συνεχίσουν να ζουν. Γιατί η δουλειά δεν είναι μόνο το κομμάτι της καθημερινότητας και του μισθού, είναι και το κομμάτι της κοινωνικής τους ένταξης. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, ας μην το παραβλέψουμε σε αυτή την προσπάθεια μετάβασης που θα κάνουμε για τη Δυτική Μακεδονία. Προφανώς να υπάρχουν τα σχέδια, δεν ξέρω αν θα είναι πιλωτικά, αν θα είναι αργότερα όμοιες μελέτες, και μακάρι να καταλήξουν σε αυτό που εσείς περιγράψατε, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, διότι το χρόνο ρήμανση των έργων το ξέρουμε όλοι και κάποιοι από εμάς μπορεί και να έχουν παρακολουθήσει πολύ αυτά τα πράγματα. Μέχρι να συμβεί αυτό και ακόμη και αν πάνε όλα με πολύ γούριο άνεμο, πρέπει η Δυτική Μακεδονία να περάσει σε δίκαιη μετάβαση και όχι σε κατάσταση σοκ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πτολεμαΐδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο συμβάν. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ομποδοσάκιο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από αυτοκίνητο προχώρησαν σήμερα το πρωί οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας Πτολεμαΐδας. Συγκεκριμένα στις 9 παρα 10 σημειώθηκε τροχαίο με την εμπλοκή δύο αυτοκινήτων στη συμβολή των οδών Ελευθερίου, Βενιζέλου και Γουμέρας. Ένας επιβάτης του οχήματος εγκλωβίστηκε σε αυτό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με 5 άνδρες. Η πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαΐδος, 8.47, δέχτηκε μια κλίση για κάποιο τροχαίο ατύχημα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με Γουμέρας. Κάποιο όχημα κινούμενο από Μποδοσάκιο προς την Πτολεμαΐδα και κάποιο όχημα από το δρόμο του Λίντελ στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Ήρθαν, συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει εγκλωβισμός του οδηγού του ενός οχήματος που κατευθυνόταν από τον Ποδοσάκιο προς την Πτολεμαΐδα. Άμεσα κινήθηκε η υπηρεσία μας με δύο οχήματα και 5 άντρες. Φτάνοντας στον τόπο, διαπιστώσαμε ότι όντως υπήρχε εγκλωβισμός στο όχημα. Με τη διασωστική σειρά κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να απεγκλωβίσουμε το άτομο με την ανάλογη ασφάλεια και με την ανάλογη δική μας την ασφάλεια και να μεταφερθεί έχοντας τις αισθήσεις του με το ΕΚΑΒ στο Μποδοσάκιο νοσοκομείο.
Επίσης, ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος που κινούνταν από την Ελευθερίου Βενιζέλου προληπτικά μεταφέρονται και αυτοί στο Ποδοσάκι νοσοκομείο. Για τα ακριβή αίτια της, του τροχαίου ατυχήματος, προανάκριση θα διενεργήσει το ανακριτικό τμήμα της τροχέας. Με αρκετές απτήσεις στο ενεργητικό της, η Αερολέσχη Φλόρνα συνεχίζει να εκπαιδεύει παλιά και νέα μέλη στα υπερελαφρά αεροπλάνα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λέσχης, το ενδιαφέρον για να πιλοτάρει σε ένα μικρό αεροσκάφος είναι μεγάλο, γεγονός που αποδεικνύεται από τις συνεχείς πτήσεις νέων μελών που βλέπουν το πέταγμα στους εθέρες ως χόμπι. Έχει ιδρυθεί το 1974 και είναι ένα σωματείο το οποίο μπορεί να έρθει κάποιος να πετάξει. Μέχρι πριν λίγο καιρό είχαμε σχολή εκπαίδευσης χειριστών υπερελαφρών σκαφών σαν αυτό που βλέπουμε πίσω μας, και είναι ένα σωματείο που μπορεί κάποιος να γραφτεί μέλος και μπορεί να συμμετέχει σε πτήσεις, μπορεί να παίρνει μαθήματα σχετικά με τα αεροπλάνα και να έχει παρέα και να έχει φίλους και μέλη. Είναι ακριβό σπορ, άθλημα, χόμπι? Όχι, δεν είναι ακριβό, απλά λόγω κρίσης ας πούμε ότι είναι κάτι που δεν είναι τόσο απαραίτητο. Κανείς μπορεί να μάθει και να ασχολείται χωρίς να, έχει, να είναι ιδιοκτήτης αεροπλάνου? Ναι, βεβαίως, γιατί διαθέτει η Αερολέσχη αεροπλάνο και μπορεί με την Αερολέσχη να πετάει και με τα μέλη της Αερολέσχης, σαν μέλος και αυτός, μπορεί να συμμετέχει στις πτήσεις και στα, ας τα πούμε, σε ό,τι γίνεται στην Αερολέσχη, σαν μέλος. Χρειάζεται κάποιες ώρες για να πάρει δίπλωμα χειριστή ή κάποιος υπερελαφρών αεροπλάνο? Ναι, πρέπει πρώτα απ' όλα η σχολή την περίοδο που θα έρθει να είναι σε λειτουργία για να μπορεί να κάνει μαθήματα, να πάρει μαθήματα για πτυχίο, αλλά μπορεί να έρχεται σε επαφή με τα μέλη της Αερολέσχης και να σιγά σιγά να μαθαίνει σχετικά με το αντικείμενο όσα θα χρειαστεί αργότερα, ίσως όταν θα θέλει να πάρει πτυχίο, να δει και αν του αρέσει ή δεν του αρέσει. Να μας συστήσετε λίγο στα υπερελαφρά αεροπλάνα. Αυτό είναι κατασκευή δική μας. Α, ακόμα καλύτερα. Ναι, λέγεται Άτερον. Και... Ευρεσιτεχνία δηλαδή. Ναι, η ευρεσιτεχνία είναι ελληνικό, είναι το μοναδικό ελληνικό που είναι και διθέσιο. Και τώρα είναι στην δύναμη της Αερολέσχης. Το πετάνε τα παιδιά που έχουν πτυχίο εδώ στην Αερολέσχη. Το υπερελαφρό αεροπλάνο είναι μια κατηγορία που ασχολείται με την αναψυχή κυρίως, τη διασκέδαση, και μπορείς και να μαθαίνεις πράγματα σχετικά με τα αεροπλάνα. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα αεροπλάνο, αλλά είναι μια ειδική κατηγορία αεροπλάνο όπου μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας. Το κόστος. Είναι ακριβό? Όχι, δεν είναι ακριβό. Κάποιοι λένε ότι αντί να πάρεις ένα αυτοκίνητο μπορείς να πάρεις ένα αεροπλάνο. Ναι, μπορείς να πάρεις ένα αεροπλάνο. Εξαρτάται, ξεκινάει, ας πούμε, μπορεί να φτάσει γύρω στα 20-30 χιλιάρια, εξαρτάται τι θα είναι. Υπάρχουν πολλών ειδών, υπάρχουν πολλά μοντέλα. Αυτό που κάνατε και βλέπουμε πίσω μας. Αλλά δεν πρέπει να είναι απαραίτητα ιδιοκτήτης. Σαν μέρος της Αερολέσχης έχει την ευχέρεια να πετάει και να μαθαίνει σχετικά με τα αεροπλάνα που θα χειριστεί, ή σαν μέλος μπορεί να μάθει πολλά πράγματα. Το αν μετά προχωρήσει για να πάρει πτυχίο ή όχι, αυτό είναι στις προτεραιότητες του και στο σχεδιασμό που θα κάνει μόνος του. Σαν αερολέσχη έχετε κάνει και ένα που μοιάζει λίγο με μαχητικό που έχετε στο υπόστοιχο? Ναι, αυτό που έχω στο υπόστοιχο είναι σαν σχεδίαση μοναδικό στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, και έχω και δίπλωμα ερασιτεχνίας γι' αυτό. Και αυτό είναι στην κατηγορία αυτή, αλλά λόγω της μοναδικότητάς του
δεν είναι τόσο εύκολο να, δηλαδή να το πλησιάσει κάποιος που δεν έχει σχέση με τα αεροπλάνα. Πάντως είναι κάτι πρωτοπόρο και είναι καλό που υπάρχει και είναι καλό που το φτιάξαμε και αυτό κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο του. Το έργο του Μιχαήλ Ντεμόμο ανέβασε η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ιωαννίδη. Μια συναρπαστική παραβολή για την αεκίνητη ανήσυχη εποχή μας που διαδραματίζεται στη χώρα της φαντασίας. Παραμύθι και πραγματικότητα συνάμα, τωρινή και μελλοντική, γεμάτη ερωτηματικά. Μέσα από τα μάτια ενός μικρού κοριτσιού, της τρυφερής γενναίας αλλά και αποφασιστικής Μόμο, ο κόσμος μας φαίνεται και σήμερα πλούσιος σε θαύματα και μυστήριο, όσο και σε περασμένες εποχές. Δεν κοντούσε ποτέ την Πέμπο για τις παραξενιές της. Ήταν ο Τζίτζης. Ίσως αυτό βέβαια. Να ξεκινήσω από τον τρόπο που άκουγε και τους δυο τους η Μόμο. Κάνανε παρέα όλη μέρα. Και τα βράδια, όταν οι φίλοι της έρθαν από τον θέατρο, η Μόμο έμενε και χάζονε τα αστέρια. Τι θα πει ο κύριος, κούρεμα, ξύρισμα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα συμφωνείτε φαντάζομαι. Μα ναι, φυσικά. Πώς όμως θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω? Με καλέσατε. Σας κάλεσα. Έρχομαι από το χρονοταμιευτήριο. Είμαι ο πράκτορας ΞΥ 63-6801. Έμαθα ότι κάνατε έτσι στον οργανισμό μας για να ανοίξετε λογαριασμό. Έτσι. Για μας ήταν ένα ταξίδι, πραγματικά μας ταξίδεψε αυτή η παράσταση, από τις πρόβες μέχρι και την τρίτη παράσταση τη σημερινή, το ζήσαμε και ελπίζουμε πραγματικά να ευχαριστήθηκε και ο κόσμος, να έλαβε τα νοήματα που θέλαμε να περάσουμε. Αυτά. Συμφωνώ. Απόλυτα δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είναι τιμή μας που ο Κώστας Ιωαννίδης από το Μικρασιατικό Σύλλογο μας κάλεσε. Γουστάρουμε πάρα πολύ να παίζουμε, είτε ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες. Είχαμε 2,5 μήνες πρόβες στο Μικρασιατικό Σύλλογο. Ελπίζουμε να πήρε ο κόσμος τα μηνύματα για τα παιδιά και για τους μεγάλους. Να πήρε το χιούμορ που είχε η παράσταση. Πλέον έχουμε γίνει μια ωραία παρέα, οι οποίοι προσπαθούμε να ανεβάσουμε κάποια έργα διαφορετικά κάθε φορά. Φέτος καταπιαστήκαμε με το παραμύθι του Μιχαήλ Έντε, το Τιμόμο. Ένα παραμύθι που γράφτηκε το 1973. Μιλάει για τη διαχείριση του χρόνου των ανθρώπων. Προφητικό βέβαια, γιατί τότε μπορεί να μην ήταν έτσι τα πράγματα το 1973, αλλά πλέον βλέπουμε τον κόσμο να κινείται σε κάποιους ρυθμούς ξέφρενους, να προσπαθούμε να πιάσουμε πράγματα τα οποία τελικά δεν μας ανήκουν, να προλάβουμε να αγοράσουμε σπίτια, να πάρουμε αυτοκίνητα, να φτιάξουμε όλο το χρόνο μας, να τον γεμίσουμε με διάφορα πράγματα. Εδώ έρχεται η Μόμο, ένας ήρωας, ο οποίος είναι έξω από τον χρόνο, είναι μια ιδέα. Είναι η ιδέα της αγάπης μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πώς μπορούμε μέσω της αγάπης να είμαστε όλοι μαζί οι άνθρωποι αγαπημένοι. Ερχόμενο Σάββατο 8 η ώρα, για να μην γίνει κανένα λάθος, γιατί κάποιοι ήρθαν στις 9 σήμερα, 8 η ώρα το επόμενο Σάββατο είναι μία ακόμα παράσταση από τις προγραμματισμένες 4 που έχουμε να δώσουμε. Θα προγραμματίσουμε και άλλες παραστάσεις. Πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλο κύκλο αυτό το έργο. Ήταν μια προσπάθεια που όλα τα παιδιά έδωσαν το 120% των δυνατοτήτων τους. Προσπάθησαν, ήταν όλοι πάρα πολύ καλοί, τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι όλοι μαζί έχουμε χτίσει κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε εδώ, να το δώσουμε λίγο παρακάτω. Στο επίκεντρο ημερίδας που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής, βρέθηκε το οικοσύστημα, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Άμπας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, που παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ακολούθησε έκθεση φωτογραφίας. Στο οικοσύστημα το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή ήταν αφιερωμένη η ημερίδα που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγής. Η ημερίδα έγινε την Κυριακή στην γέφυρα της Παλαιάς Δροσοπηγής. Η γέφυρα της Παλαιάς Δροσοπηγής με την ιστορική της αξία μας φιλοξενεί σήμερα στην ημερίδα με τον δροσοπηγιώτη ποταμό να μας καλωσορίζει με το βελούδινο πέρασμά του και το φυσικό κάλος της περιοχής μας να αγκαλιάζει τη μάνα γη. Οικολογία. Η οικολογία είναι κλάδος της βιολογίας που μελετά τους οργανισμούς στο επίπεδο των πληθυσμών, των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων μέχρι και το σημείο της βιόσφαιρας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Βασίλης Άμπας. Αυτό που συνήθως όλοι
θεωρούμε ότι προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, συνήθως είναι το νερό, αυτό που ακούμε δίπλα μας. Αυτό προσπάθησε ο άνθρωπος στη Γεωργία, που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής του νερού, να το αξιοποιήσει. Το νερό χρησιμοποιείται είτε στη Γεωργία περίπου το 85% στην Ελλάδα, είτε 10% στη βιομηχανία και το υπόλοιπο 5% σαν πόσιμο ή σε κάποιες μικρότερες άλλες χρήσεις όπως είναι ο τουρισμός. Εκτός όμως από το νερό, και το έδαφος είναι αυτό που χρησιμοποιείται. Πολλές φορές ακούμε για ερημοποίηση των εδαφών. Οι εδαφικοί πόροι επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ άναρχα. Και επειδή όμως είναι κάτι το οποίο δεν μεταβάλλεται εύκολα, θα σας πω ενδεικτικά ότι πολλές φορές καίγεται ένα δάσος και λέμε «Κάει και το δάσος». Κι όμως, ένα δάσος για να ξαναδημιουργηθεί θέλει 30 χρόνια. Το έδαφος που θα φύγει από το δάσος, τα 30 εκατοστά του εδάφους θέλουν κοντά στα 1000 χρόνια για να δημιουργηθούν. Επλέον στην ημερίδα μίλησε ο υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτης, Νικόλαος Νάνης. Ότι ένα κομμάτι με το περιβάλλον έχει να κάνει με τι κάνω εγώ ίδιος. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς καθημερινά, τι κάνετε εσείς καθημερινά, οι μικροί, ο μεγαλύτερος, ο παππούς, η γιαγιά, πώς συμπεριφέρεται προς το περιβάλλον. Το βασικότερο στοιχείο λοιπόν είναι, ναι μεν αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, αλλά πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική. Ποια είναι η καθημερινότητά μας και πώς ο καθένας προστατεύει το περιβάλλον. Αυτό είναι η δικιά μου έτσι επισήμανση και ένα σημαντικό στοιχείο. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι επιλέξαμε το χωριό σαν κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πραγματικά για την πανέμορφη αυτή φύση, και ότι κάνουμε τη διαδρομή με τα παιδιά της Φλόρινας, αλλά όχι μόνο, παιδιά που έρχονται και από όλη την Ελλάδα, και πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που έρχονται, πραγματικά μένουν έκπληκτοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε ένα πανέμορφο χωριό, πανέμορφη φύση, την οποία πρέπει να αναδείξουμε με κάθε τρόπο. Εμείς μέσα από τις δράσεις που κάνουμε σαν κέντρο περιβαλλοντικής, μέσα από τα προγράμματα που κάνουμε, τα σεμινάρια, αναδεικνύουμε την ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας, από τις πρέσπες μέχρι τις πέτρες στον Άγιο Παντελεήμονα, ακόμη και τα ορυχεία μας. Τέλος, η φιλόλογος Κατερίνα Μάρου έκανε αναφορά σε ομιλία της στις λίμνες στα ποτάμια της περιοχής. Ορισμένες από τις λίμνες του νομού μας κατά αλφαβητική σειρά είναι η Βεγορίτιδα, η Ζάζαρη, η Λίμνη των Πετρών, η μέρος της μεγάλης και της μικρής πρέσπας, καθώς και η Χυμαδίτιδα. Πιο αναλυτικά, σχετικά με τις λίμνες Πετρών και Βεγορίτιδας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι σχηματίστηκαν στα όρια των νοτιοδυτικών απολύξεων του Βόρα με τα χαμηλότερα βορειοανατολικά σημεία της λεκάνης του Ομιδαίου, ως συνέχεια της υδρολογικής λεκάνης της Εορδαίας. Η λίμνη των Πετρών είναι πολύ μικρότερη, δέχεται τα νερά από τη λίμνη Χυμαδίτιδα και τροφοδοτεί με τη σειρά της τη Βεγορίτιδα, η οποία είναι μία από τις βαθύτερες λίμνες της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως όταν το πέρασε η ημερίδα, ακολούθησε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Βελβίτα. 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 Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. flashpavlatv.gr. Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Μπορία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Ροδάκινο Βελβετού Δήμητρα. Διαχρονική ποιότητα στην ιστορία του χρόνου. Μυρωδάτο. Ζουμερό. Πεντανόστιμο. Ζητήστε το. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.